Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό μας βιντεάκι θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου βέβαια είχαμε πάρα πολλές ισοπαλίες. Αυτό ήταν το κυρίαρχο γεγονός της ημέρας. Πριν από την αναφορά μας στα αποτελέσματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική, θα σας παρακαλούσα, και αν βέβαια το θέλετε, να κάνετε όπως βλέπετε δίπλα μία εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε και το καμπανάκι και κάθε νέο βίντεο που θα ετοιμάζουμε θα έρχεται αμέσως στον υπολογιστή σας ή στο τάμπλετ σας ή όπου αλλού παρακολουθείτε το YouTube. Πάμε τώρα στα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής. Ξεκινάμε με το ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλωνα Παραλιμνίου και τον Καμπανιακό. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Στο 44 ο Καριοφίλη διαλογαριασμό των γηπεδούχων πέτυχε το γκολ. Άμεση απάντηση όμως του Καμπανιακού που αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι είναι πάρα πολύ έμπειρη ομάδα, ξέρει να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Η απάντηση λοιπόν ήρθε άμεσα στο 45 με τον Ιγνατίδη. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Άρη Σαββάτου, αθλητικός όμιλος Καβάλας, 1-1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο 4ο λεπτό με τον Καρακώστα. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι στο 23ο με τον Αναγνωστόπουλο. Αγροτικός Αστέρας Θερμαϊκός, 1-1. Στο 40 ο Λεσάη έδωσε προβάδισμα στον Αγροτικό Αστέρα για να έρθει στο 69 ο Παπάζογλου να ισοφαρίσει για λογαριασμό του Θερμαϊκού. Άλλο ένα ισόπαλο αποτέλεσμα, αλλά με δύο γκολ για κάθε ομάδα είχαμε εδώ στη Δράμα. Ανάμεσα στη Δόξα Δράμας και τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχω να σας πω 2-3 πράγματα περισσότερα, καθώς το παρακολούθησα. Η Μηχανιώνα ξεκίνησε με δύο δώρα. Ένα στο 7ο λεπτό και ένα στο 17ο. Στο 7ο λεπτό η μπάλα στρώθηκε στον Ξανθόπουλο έξω από τη μεγάλη περιοχή μετά από μια λάθος απομάκρυση του Ηλιάδη. Τον είδε εκτός εστίας, τον κρέμασε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έγινε το 0-1. Στο 17 μια λάθος συνεννόηση ανάμεσα στον Αγιώτη και τον Ηλιάδη. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, κάθετη πάσα του Ξανθόπουλου. Ο παίκτες των Μαυραετών, ο κεντρικός αμυντικός ο Αγιώτης και ο Ηλιάδης δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Βλέποντας ο Αγιώτης ότι δεν βγήκε ο Ηλιάδης, με υπερένταση προσπάθησε να διώξει. Αυτό που κατάφερε όμως ήταν να στείλει την μπάλα στη γωνιά της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου βρισκόταν μόνος ο Πάστρας, ο οποίος πήρε την μπάλα και μάλλον δεν πρόλαβε να την πάρει, με μονοκόμματο συρτό διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 0-2, παγώνοντας στην κυριολεξία τις εξέδρες του σταδίου της Δόξας Δράμας. Η Δόξα που αντέδρασε, προσπάθησε να μπει στην περιοχή χωρίς να τα καταφέρει μέχρι το 34ο λεπτό, όταν ο Μπλιό συνεργάστηκε με τον Αθουλάκη. Ο Αθουλάκης έβγαλε και πάλι στη γραμμή την μπάλα στον Μπλιό. Ο Μπλιός μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε παράλληλη σέντρα. Ο Χατζεδημητρίου βγήκε μαζί με τους αμυντικούς στην πορεία της μπάλας, δεν την βρήκε, παρέσυρε τους αμυντικούς. Η μπάλα έφτασε στον Πιτσόλι, όπου ήταν αμαρκάριστος. Έστειλε, την σταμάτησε καταρχήν και με δεύτερη προσπάθεια πλάσαρε και την έστειλε στα δίχτυα. Έγινε το 1-2. Για να έρθουμε στην επανάληψη, στο 81 η είσοδος του Ιορδανίδη του Χρήστου είχε σαν αποτέλεσμα να κερδίσει το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Δημήτρης ο Κυριακίδης ο Πιτσιρικάς, τον οποίο εμπιστεύθηκε ο Γιάννης ο Αποστολίδης. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, λοιπόν έγινε το τελικό 2-2. Στην Αλεξανδρούπολη ο Παθρακικός πέρασε με νίκη, Αλεξανδρούπολη Παθρακικός 0-1, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το 69 από τον Γιάννα Τσικίδη. Βύρον Καβάλας και Βέγας Αλέξανδρος Ορφανίου έμειναν στο 0-0 και θα λέγαμε ότι το Ορφάνι κράτησε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού τον Βύρονα. Και τέλος ο Νέστος Χρυσούπολης συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, επικράτησε του Ορφέα Ξάνθης με 2-1. Χάρη στα γκολ του Σέα στο 20 και του Κούτεφ στο 52, οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν στο 77 να μειώσουν σε 2-1 με τον Τουραμανίδη. Πάμε να δούμε την βαθμολογία μετά από 16 αγωνιστικές. Ρεπό βέβαια σήμερα είχε ο Πανδραμαϊκός. Ο Καμπανιακός παρέμεινε στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς. Η Καβάλα τον ακολουθεί με 31. Στους 30 ο Απόλλων Παραλιμνίου και ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Στους 25 σκαρφάλωσε ο Πανθρακικός, ο οποίος είναι μόνος πλέον στην πέμπτη θέση, για να έχουμε τους Μαυραετούς της Δόξας Δράμας στην έκτη θέση με 24 βαθμούς. Ακολουθεί στην 7η ο Παδραμαϊκός με 23, ο Άρης Σαββάτου στους 20
και στην ένατη θέση που είναι η θέση που είναι πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού βρίσκεται ο Θερμαϊκός Θέρμης στους 18. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Βίρον Καβάλας ένα βαθμό πιο πίσω, κάτω από τη ζώνη. Βίρον Καβάλας λοιπόν 17. Ορφέας Ξάνθης και Νέστος Χρυσούπολης στους 16. Ο Αγροτικός Αστέρας έχει 12. 6 για την Αλεξανδρούπολη και 2 βαθμούς για το Ορφάνι. Βλέπετε λοιπόν ότι η γραμμή πλέον της Σωτηρίας έχει πολλούς μυστήρες, καθώς τόσο ο Ορφέας Ξάνθης και όσο και ο Νέστος Χρυσούπολης απέχουν μόλις 2 βαθμούς και φυσικά ο Βίρον Καβάλας έναν βαθμό από την Σωτηρία. Θα γίνει μεγάλη μάχη όπως αναμένεται. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου τα μάτς θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή, 17η λοιπόν. Ρεπό θα έχει ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, διότι όποια ομάδα παίζει με τη Δόξα Δράμα στην επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό. Τα μάτς: Άβατο Παραλίμνιο, Καμπανιακός Αγροτικός Αστέρας, Καβάλα Δόξα Δράμα στο γειτονικό ντέρμπι, Θερμαϊκός Αλεξανδρούπολη, Πανθρακικός Βίρον Καβάλας, Πανδραμαϊκός Χρυσούπολη και Ορφάνι Ορφέας Ξάνθης. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πριν κλείσουμε για μια ακόμη φορά, να σας θυμίσω, αν θέλετε και έχετε την διάθεση, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε και το καμπανάκι και κάθε νέο βίντεο που θα ετοιμάζουμε θα έρχεται στους δέκτες σας. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Γεια σας.